Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε όλα τα σημαντικά νέα της ημέρας. Ναι, μεν, αλλά λένε οι έμποροι και οι παραγωγοί που συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης για το κίνημα της φθηνής πατάτας που απασχολεί πανελλαδικά τους καταναλωτές. Όπως τονίζουν, η πατάτα πωλείται φθηνά γιατί σε λίγο θα είναι εκτός εποχής, ενώ εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών, επαναλαμβάνοντας ότι στις λαϊκές αγορές μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα φθηνά και ποιοτικά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όλο ένα και φουντώνει το κίνημα της πατάτας, το οποίο και αφορά την απευθείας πώληση προϊόντων από τους παραγωγούς στους καταναλωτές, χωρίς μεσάζοντες και με τιμές πολύ πολύ χαμηλές. Η ανάγκη για προμήθεια φτηνών καταναλωτικών αγαθών είναι μεγάλη στους καταναλωτές, οι οποίοι και δεν ξέρουν πού να πρωτοδώσουν τα χρήματά τους, αν και αυτά τα παίρνουν. Ήδη σε ολόκληρη την Ελλάδα το κίνημα έχει βρει πολλούς υποστηρικτές ανάμεσα τους δήμους, συλλόγους και σωματεία. Αλήθεια όμως, πώς βλέπουν αυτή την κίνηση οι ίδιοι οι έμποροι και οι παραγωγοί και κατά πόσο θεωρούν ότι αυτό θα έχει διάρκεια? Απατεωνίες είναι αυτές των παραγωγών. Απατεωνίες των παραγωγών. Γιατί εμείς οι έμποροι πάμε να τα παίρνουμε, θέλουμε να τα δώσει φτηνά για να πουλάμε φτηνά και δεν μας τα δίνουν. Αυτές είναι προπαγάνδες των παραγωγών. Πόσο δηλαδή π.χ. μπορεί να πουλήσει κάποιος ένα προϊόν, πόσο κέρδος μπορεί να έχει κάποιος όταν το παίρνει απευθείας από τον παραγωγό? Το λιγότερο 20 λεπτά. Το λιγότερο 20 λεπτά πρέπει να κερδίσω και εγώ σαν έμπορας. Δηλαδή, αν πάρω την ντομάτα ένα 30, πρέπει να κερδίσω 20 λεπτά λίγο-λίγο. Γιατί είναι και οι σακούλες, είναι και ο υπάλληλος, είναι και το μέρος, είναι όλα. Άμα δεν κερδίσουμε κι εμείς 20 λεπτά, δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και τα πουλάμε τα μάτια. Αυτό είναι απατεωνιά. Γιατί όταν το πουλάς αυτό 150 γραμμάρια, 50 λεπτά το κομμάτι, αυτό κιλό σε βγαίνει 4 ευρώ. Ενώ εμείς πουλάμε οι έμποροι 1,5 το κιλό, όχι το κομμάτι 50. Οπότε λέτε δεν έχει μεγάλη διαφορά από τους παραγωγούς? Δεν έχει μεγάλη διαφορά, εννοείται. Έτσι, και αυτοί βέβαια πρέπει να κερδίσουν γιατί πληρώνουν τα φάρμακά τους, αλλά μέχρι ένα σημείο. Πάει στην εσχροσγέλια μετά. Οι καταναλωτές γιατί μπερδεύτηκαν έτσι? Οι καταναλωτές μπερδεύτηκαν άσχημα, η τηλεόραση θέλει για όλα. Δεν υπολογίζουν. Σου λέει εκεί το έχει 30 λεπτά. Δεν κοιτάνε ούτε ποιότητα ούτε ποσότητα. Ο καταναλωτής βλέπει την τιμή, τίποτα άλλο. Αυτές οι πατάτες μέχρι 30 Μαρτίου το πολύ, 10 Απριλίου πρέπει να πουληθούν. Αν δεν πουληθούν θα πεταχτούν. Αυτές είναι βγαλμένες οι πατάτες από το Σεπτέμβριο. Δεν πουλήθηκαν, πετάχτηκαν. Φτάσαν. Αυτό έπρεπε να το κάνουν τα Χριστούγεννα. Γιατί δεν το κάναν τα Χριστούγεννα και το κάναν τώρα? Οι πατάτες είναι, αυτό είναι το όριο. Παραγωγοί γιατί το κάνουν αυτό και λένε ότι κάποιοι σχροκερδούν εις βάρος τους? Και σε αυτό δεν μπορώ να σε απαντήσω. Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Πάντως ο κυριότερος λόγος που πουλιάται οι πατάτες αυτή τη στιγμή έτσι είναι επειδή αν δεν πουληθούν θα πεταχτούν. Βγάζετε μεγάλο κέρδος πάνω σκάρι από μια πατάτα που μπορεί να έχετε εδώ? Εγώ είμαι παραγωγός και πουλάω λαχανικά. Με πατάτες δεν έχω σχέση. Αλλά λόγω πείρας η απάντηση που μπορώ να σου δώσω είναι αυτή εδώ. Οι καταναλωτές ωστόσο μπερδεύονται με όλα αυτά που ακούω. Αν μπορέσουν οι καταναλωτές και τις φάνε μέχρι τις 5 Απριλίου είναι καλός. Αν τις κρατήσουν για μετά τις 5 Απριλίου πάνε οι πατάτες. Πετάχτηκαν. Τελείωσε. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Καλό είναι αυτό. Να παίρνει απευθείας ο καταναλωτής από τον παραγωγό? Να παίρνει, γιατί να μην παίρνει. Όταν παίρνει την πατάτα δικιά μου, χρεώνω εγώ στην Ένωση και την πατάτα παίρνει την παραγωγή και δεν με πληρώνω καθόλου και περιμένω 2-3 χρόνια να πληρωθώ. Και βγάζει και κέρδος ο επόμενος που το παίρνει. Τα παίρνει όλα, αφού δεν με πληρώνει την τιμή. Έπαθα τέτοιες μια χρονιά. Οπότε τώρα, ας το πούμε, είναι προς όφελος των καταναλωτών αυτό το κίνημα το οποίο και έχει ξεκινήσει η παραγωγή να διαθέτουν απευθείας τα προϊόντα τους? Δεν νομίζω αυτό να κρατήσει πολύ. Καλό είναι, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. Γιατί έχουν τώρα τι αποθέματα έχουμε, τα πάρω και στο εμπόριο πάλι να κάνουμε τη δουλειά τους. Μια από τα ίδια. Όπως τονίζουν παραγωγοί και έμποροι οπωροπολαχανικών που συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης, οι καταναλωτές μπορούν ούτως ή άλλως να προμηθευτούν φθηνά προϊόντα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου από τους πάγκους των παραγωγών. Είναι όντως πιο φθηνά. Βέβαια, χωρίς τους μεσάζοντες και όλα αυτά πέφτουν οι τιμές. Είναι λογικό. Εντάξει, τώρα βασικά δεν ξέρουμε και τι ποιότητα είναι. Γιατί είναι αλλιώς αν ξέρεις τον παραγωγό, δηλαδή όπως ξέρουν οι πελάτες με εμένα και να έρθουν να πάρουν τα προϊόντα τα δικά μου. Αυτοί είναι τώρα όλοι μαζί. Τι πουλάνε, λίγο την ποιότητα πρέπει να την προσέξουν. Ας το πούμε ότι είναι η δυνατότητα και η ευκαιρία των παραγωγών να δείξουν ότι έχουν φτηνά προϊόντα. Ναι, βοηθάει αυτό. Βοηθάει για να πάρουν και τα λεφτά τους, γιατί στους μεσάζοντες και τα πουλάνε πιο χαμηλές τιμές και δεν πληρώνουν τα αμέσως. Είναι, εντάξει, ότι είναι για καλό, είναι για καλό, είναι το μόνο σίγουρο. Στη λαϊκή, εσείς οι περισσότεροι τουλάχιστον είστε παραγωγοί οι ίδιοι. Έτσι, ναι. Οπότε και δεν υπάρχει θέμα μεσάζων να πληρώσει κάποιος παραπάνω. Όχι, πέρα από τους εμπόρους. Οι περισσότεροι εδώ πέρα είμαστε παραγωγοί και πουλάμε τα προϊόντα που είναι εποχής. Και το γνωρίζει και ο κόσμος. Εσείς, σαν παραγωγός, δηλαδή, αν διέθετε στο προϊόν σου σε έναν έμπορο, η τελική τιμή στον καταναλωτή θα ήταν αρκετά πιο ακριβή, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Άρα γιατί είναι προς όφελος των καταναλωτών όλο αυτό? Βεβαίως. Γιατί εγώ πουλάω πιο φθηνά. Τώρα, αν αλλάξει πολλά χέρια το προϊόν, εννοείται ότι όλοι θέλουν να βγάλουν και έτσι ανεβαίνει και η τιμή. Είναι το μόνο σίγουρο. Δεν πιστεύω. Αυτή από ζόρι.
ήταν κάπου μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούσαν να διαθέσουν, γι' αυτό αναγκάστηκαν και τη διαθέτουν κάτω από το κόστος. Ένα κιλό πατάτα, ένα στρέμμα πατάτα, είχε έξοδο 900 ευρώ. Τρεις τόνες να έβγαλαν από 25 λεπτά είναι 750. Ήδη είναι μέσα 150 ευρώ μέσα το στρέμμα. Οπότε δεν πιστεύω να κρατηθεί αυτό. Ωστόσο, ο καταναλωτής φαίνεται ότι είναι μπερδεμένη, έτσι δεν είναι? Ο καταναλωτής βρήκε τώρα αυτήν την πατάτα σαν προσφορά. Θα δούμε το χρόνο τι θα γίνει. Θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά πατάτα ή παραγωγή. Εσείς είστε και παραγωγός και από μόνος. Παραγωγός. Ούτως ή άλλως, πολλές φορές όταν τα διαθέτετε εδώ στη Λαϊκή, τα δίνετε φτηνά. Ναι. Όταν θα τα δώσετε στον έμπορο και ο έμπορος θα βγάλει, θα είναι πιο ακριβά το τελικό προϊόν. Σίγουρα, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο έμπορος θα κοιτάξει να βγάλει το δικό του κέρδος, να το πάρει όσο πιο φτηνά μπορεί. Εμείς συνήθως δίνουμε στον έμπορο όταν έχουμε πλεόνασμα. Οπότε λέμε να το διαθέσουμε και ας είναι και φτηνό. Οπότε αν κάποιος θέλει φτηνά προϊόντα, μπορεί να έρθει και στη Λαϊκή, έτσι. Βεβαίως. Και φρέσκα και φτηνά.